Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Ήταν η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που οδήγησε τη χώρα μέσα σε ένα χρόνο, αναμέτρηση βουλευτικών εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, προηγήθηκε ο καθοριστικός Γενάρης του 2015, ακολούθησε ο Σεπτέμβριος του 2015, δηλαδή 2 χρόνια πίσω από σήμερα, και βεβαίως μεσολάβησε εκείνο το δραματικό δημοψήφισμα το καλοκαίρι του ιδίου έτους, το οποίο μας έφερε και τα capital control και όλα τα άλλα που έκαναν τη ζωή μας μετά από αρκετά χρόνια μνημονιακής ανηφόρας, μετά από αρκετά χρόνια μέχρι τότε πράσινων και γαλάζιων μνημονίων, μας έκαναν τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη, προσθέτοντας και ένα κόκκινο, κατακόκκινο αριστερό μνημόνιο που από ό,τι φαίνεται γεννάει και άλλα στην πορεία. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε δήλωση για αυτή την επέτειο, την οποία καλούνται κοινωνικοί φορείς, πολιτικά κόμματα, αλλά και όλοι εμείς οι απλοί πολίτες να αξιολογήσουμε για να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Η δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός αφήνει ένα παράθυρο προσδοκιών και αισιοδοξίας σε ό,τι αφορά τη δική του αξιολόγηση και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Είπε, βρισκόμαστε ακόμη μέσα στο νερό, αλλά έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει το κεφάλι μας απ' έξω και μπορούμε και βλέπουμε τη στεριά. Όλοι οι υπόλοιποι, και μιλάμε για τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, διαφωνούν. Και διαφωνούν, κυρίες και κύριοι, διότι η κυβέρνηση σε πάρα πολλά, αλλά ιδιαίτερα στα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη, αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ανεπαρκής και σε αρκετές περιπτώσεις κραυγαλαία ανίκανη. Αυτές τις κατηγορίες άκουσε σήμερα σε πολύ έντονο ύφος στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το Περιβάλλον ο υπουργός κύριος Κουρουμπλής, που βρίσκεται στο επίπεδο μιας θύελλας, μιας καταιγίδας. Η καταιγίδα είναι πολιτική. Και η σύγκρουση που έγινε σήμερα στη Βουλή είχε πρωταγωνιστεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος κατά την ταπεινή μας άποψη έκανε μία από τις καλύτερες κοινοβουλευτικές του παρουσίες από τον καιρό που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέμε εμείς, που όπως είναι γνωστό, του κάνουμε και κριτική εκεί που θεωρούμε ότι πρέπει η κριτική αυτή να γίνει. Και βεβαίως και εμείς κρινόμαστε από όλους και όλες εσάς. Να πούμε λοιπόν ότι υπήρξε ένας εντονότατος διάλογος μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, που ήταν ο κατήγορος, και μεταξύ του κυρίου Κουρουμπλή, που ήταν με την πολιτική έννοια πάντα των όρων, ο απολογούμενος. Ο διάλογος, όπως είπα, χτύπησε κόκκινο, το κλίμα και η ένταση χτύπησαν κόκκινο και στη συνέχεια είδαμε τον κύριο Κουρουμπλή να προσπαθεί να αποκλιμακώσει την ένταση, οδηγώντας εκτός αιθούσης κοινοβουλίου και μία κατά τα άλλα περίεργη παρουσία γυναικεία που ήταν στο επιτελείο του, ενώ περίεργη με την έννοια ότι είναι γνωστό ότι είναι και θεμητό απόλυτα τα πολιτικά πρόσωπα να ακολουθούνται μέσα σε αυτές τις ακροάσεις και τις συζητήσεις από κάποιους συμβούλους και συνεργάτες, αλλά είναι πρωτοφανές η συγκεκριμένη κυρία την ώρα που μιλούσαν πολιτικοί αρχηγοί και άλλα πολιτικά πρόσωπα να κάνει μορφασμούς και να επιδίδεται σε γελάκια. Αντέδρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια, προκειμένου να αποκλιμακώσει την ένταση, μετά από αντίδραση και άλλων βουλευτών που ήταν παρόντες από διαφορετικά κόμματα, όπως του Γιώργου Αμυρά, να υποχρεωθεί ο κύριος Κουρουμπλής να της ζητήσει να αποχωρήσει. Τώρα, το τι βγήκε από όλα αυτά. Βγήκαν πολλά συμπεράσματα, κυρίες και κύριοι. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η κυβέρνηση άργησε. Ο κύριος Κουρουμπλής άργησε. Διότι ο ίδιος οχυρώθηκε πίσω από τον ισχυρισμό πως το πλοίο που άρχισε να επιχειρεί πολύ αργά, δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα. Γιατί, όπως είπε, διότι επιχειρούσε αλλού. Έβγαλε όμως η ΕΜΣΑ, ο γνωστός διεθνής οργανισμός, μια ανακοίνωση
και είπε ότι δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, διότι και αν ακόμη το πλοίο αυτό επιχειρούσε αλλού, υπήρχε δυνατότητα να σταλεί ένα άλλο πλοίο από τα 16 που έχει στη διάθεσή της. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν στη Βουλή, θα μας απασχολήσει και το θέμα αυτό περισσότερο παρά ποτέ και σήμερα. Σας έχουμε δώσει την υπόσχεση ότι δεν θα αφήσουμε το θέμα αυτό εκτός ατζέντας επικαιρότητας, ακόμη και όταν τα υπόλοιπα κανάλια στρέψουν την προσοχή τους αλλού, γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Δεν θα το αφήσουμε από την προσοχή μας, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά την υγεία εκατομμυρίων ψυχών που βρισκόμαστε εδώ στο κολαστήριο του μπετών και της οικονομικής κρίσης που έχει χτυπήσει πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα το λεκανοπέδιο. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εκεί και θα παραμείνουμε εκεί. Πολλά τα παρατράγουδα της σημερινής ημέρας γύρω από τα γεγονότα. Ένα από τα βασικά είναι ότι το πλοίο το οποίο έκανε απάντληση του μαζούτ από το βυθισμένο Αγία Ζώνη 2 απεδείχθη ότι έκανε και αυτό λαθρεμπορία καυσίμων. Λοιπόν, είναι απίθανα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Αναδεικνύουν ένα γενικότερο μπάχαλο το οποίο δίνει μια εικόνα της χώρας μας η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τον μπάχαλο των χωρών, των λεγόμενων χωρών του τρίτου κόσμου. Έχει πολύ ενδιαφέρον από αυτή την άποψη να αναζητήσετε, κυρίες και κύριοι, το τι γίνεται σε λιμάνια του τρίτου κόσμου, όπως στην ακτή Ελεφάντος του, στην περιοχή του Αμπιτζάν, της πρωτεύουσας. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε τους κανονισμούς, να δείτε πώς αποκλείονται πλοία που έχουν ηλικία πάνω από 25 έτη στις διαδικασίες μεταφοράς πετρελοειδών. Λοιπόν, πριν σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς, πραγματικά εκλεκτούς, αποψινούς μου καλεσμένους, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αντώνη Νταλακογιώργου, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Κύριε Πρόεδρε, καλό βράδυ. Γεια σας. Καταρχήν να πάμε ανάποδα, από τα σημερινά. Τι εικόνα έχετε για αυτή την υπόθεση της λαθρεμπορίας του πλοίου εκείνου που έκανε απάντληση της όποιας ποσότητος μαζούτ βρίσκεται ακόμη στο βυθό, στις δεξαμενές του βυθισμένου Αγία Ζώνη 2. Είναι δυνατόν να μην έχει ελεγχθεί ένα τέτοιο πλοίο, να μην έχει χαρτιά και τελικά να κάνει και λαθρεμπορία καυσίμων? Η απάντησή μου είναι εξής. Το λαθρεμπόριο καυσίμων στον Πειραιά και όχι μόνο στον Πειραιά έχει διαχρονική αξία και σημασία. Στην ουσία υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση μέσα από τα κυκλώματα τα οποία λειτουργούν και λιμένονται τα αδύλωτα καύσιμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αυτή η απίστευτη τεράστια φοροδιαφυγή. Θα μου λύσετε μια πορεία. Θα μου λύσετε μια πορεία. Όχι, υπάρχουν αρχές. Θα μου λύσετε μια πορεία να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ. Με πέντε κουβέντες. Παρακαλώ, ναι. Προσέξτε κάτι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, λέω, που είναι διαχρονικό. Όλα τα χρόνια και επί Νέας Δημοκρατίας και η ΠΑΣΟΚ συνεχιζόταν και λειτουργούσε το κύκλωμα ανεξέλεκτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ετοιμάσει, θα θυμούνται κάποιοι, επικαλεστεί τότε και μάλιστα ήταν και το διαπραγματευτικό ατού επιχείρημα έναντι των δανειστών να μην πάει στη λογική του τρίτου μνημονίου, ότι κοιτάξτε, έχουμε εκείνες τις πηγές, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η πάταξη του λαθρεμπορίου σαν ένα παράγοντας ότι μπορεί να καλύψει μια σειρά προβλήματα. Τα κρατικά έσοδα, ναι. Ναι, ακριβώς. Προσέξτε τώρα, λέω. Είναι τόσο θρασίτατο αυτό το κύκλωμα, το οποίο αποδείχθηκε χθες, όταν το οποίο που έκανε την απάντληση των καυσίμων, τα πιστοποιητικά ασφαλείας του, οι αξιοπλοίες ήταν λυγμένα από τη μία, και από την άλλη είχε στις δεξαμενές του παράνομο αδύλωτο πετρέλαιο. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει, κύριε Παναγιωτόπουλε, κανένας ουσιαστικός πραγματικός έλεγχος από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αρχές όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ρωτάω ευθέως, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν υπάρχει, τα παίρνουν οι αρμοδίοι? Κοιτάξτε να σας πω. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις σήμερα, μη εξαιρουμένης και της σημερινής, όπως και οι ηγεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και των αντίστοιχων Υπουργείων Οικονομικών, δεν έχουν πάρει τα ενδεδειγμένα μέτρα, και αυτό δημιουργεί εύλογα το ερωτήματα ότι σκόπιμα συγκαλύπτεται αυτό το κύκλωμα να δρά με τον τρόπο με τον οποίο σας είπα.
Μάλιστα. Τώρα, ερώτημα. Είναι βαρύτατες οι ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης και των εμπλεκόμενων υπουργών για το γεγονός ότι έχουν αφήσει στο απειρόβλητο αυτό το βασικό τομέα που είναι το λαθρεμπόριο καυσίμων. Καυσίμων, μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Κατά τη γνώμη σας, από τι προκλήθηκε αυτό το περίεργο και ύποπτο ναυάγιο, το οποίο αφορά ένα πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα της προπερασμένης Κυριακής, 10 μηνός. Ο καιρός ήταν μια απελπιστική από πλευράς ηρεμίας και έλλειψης ταραχής στη θάλασσα μπουνάτσας. Ήταν απελπιστική μπουνάτσα, δηλαδή δεν κουνιότανε φύλλο, ας πούμε, στη στεριά και δεν υπήρχε ο παραμικρός άνεμος στη θάλασσα. Και ξαφνικά βούλιαξε. Τι εικόνα έχετε, τι εικασίες μπορείτε να κάνετε? Κοιτάξτε, καταρχήν ξέρετε και γνωρίζετε ότι επίσημα έχει αναλάβει την προανάκριση η εισαγγελία του Πειραιά. Γίνεται προανάκριση. Αυτό θα ακολουθήσει την κανονική δικαστική οδό και ίσως θα πάρει και χρόνο να βγουν και τα πορίσματα σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στη δίθυση και στο ναυάγιο. Εσείς με την πείρα που έχετε, κύριε Πρόεδρε. Δύο πράγματα θα πω. Και μάλιστα μονολεκτικά. Ναι. Ή το βυθίσαν το πλοίο, ναι, ή το πλοίο ήταν σαπάκι. Ή το ένα ή το άλλο. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο ξέρουμε. Να δούμε λίγο το κίνητρο. Να δούμε λίγο το κίνητρο της βύθισης. Ναι, μιας πιθανής βύθισης. Να ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου. Λέω, εκείνο το οποίο ξέρουμε και γνωρίζουμε εμείς, το καταγγείλαμε εξάλλου και δημόσια. Ναι. Είναι το γεγονός ότι το πλοίο αυτό παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την αξιοπλοεία του και ειδικότερα την κατάσταση στο μηχανοστάσιο, η οποία περιγράφεται ως ρημαδιό. Είχε μπαλώματα και δηλαδή. Μπαλώματα. Μπαλώματα. Και μάλιστα να ρωτήσω κάτι. Αυτά. Τρύπες. Μιλάμε μπαλώματα σε τρύπες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Τότε πώς είχε πάρει παράταση των αδειών πλεύσης? Κοίταξε, αυτό το σύστημα των παρατάσεων... Από την επιθεώρηση πλοίων. Ναι, ναι, ναι. Είναι νόμος. Δεν είναι το θέμα για επιθεώρηση. Είναι νόμος. Και πώς το λένε, η διαδικασία αυτή εγκρίνεται και από την πολιτική ηγεσία και η πολιτική. Καλά, δύο λεπτά. Δεν γίνεται έλεγχος. Δεν μπαίνουν αρμόδιοι να κάνουν έλεγχο. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι το ουσιαστικό που λέτε. Τώρα το ζήτημα είναι, η παράταση δόθηκε κατά τη γνώμη μας παράτυπα, παράνομα, κατά τρόπο απαράδεκτο και χωρίς, προσέξτε αυτό, να υπάρχει και σοβαρός, αξιόπιστος λόγος για να δοθεί η παράταση. Μάλιστα. Είναι ένα ερώτημα αυτό, όμως σημειώστε και το άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω και γνωρίζω επίσημα, από την πλευρά της επιθεώρησης έχουν δοθεί σε αντίστοιχα πλοία 3 παρατάσεις και από την πλευρά αντίστοιχων ιδιωτικών νεογνωμόνων 18 παρατάσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι αντίστοιχα σαπάκια, 21 περίπου στον αριθμό, κυκλοφορούν κάτω από τη μύτη, ναι, μας. Ναι, και μάλιστα βγήκε και ο Πρωθυπουργός προχθές. Δεν ξέρω αν έχει εφαρμοστεί. Δεν γνωρίζω αν έχει εφαρμοστεί. Ναι. Αυτό υποθέτω από σήμερα να έχει πει σε διαδικασία εφαρμογής. Ζήτησε την, πώς το λένε, να καταργηθούν όλες οι παρατάσεις που έχουν δοθεί και να γίνει κανονική επιθεώρηση σε όλα αυτά τα οποία. Δεν γνωρίζω όμως αν έχει τηρηθεί, υλοποιηθεί, εφαρμοστεί αυτή η απόφαση ή απλά είναι μια διακήρυξη που γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Μάλιστα. Αν πάρω υπόψη μου ότι το πλοίο στο οποίο κατέληγαν, πώς το λένε, τα καύσιμα από τις δεξαμενές του βυθισμένου πλοίου, έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν τηρήθηκε. Όπως δεν τηρήθηκε αυτό που ζητήσαμε και εμείς, να γίνει ένας εκτεταμένος ουσιαστικός έλεγχος όσον αφορά την αξιοπλοεία όλων των πλοίων αυτών που παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα και στον αριθμό ξεπερνούν τα 65 με 70. Όπως επίσης δεν έχουμε καμία απάντηση. Αυτές είναι κινούμενες οικολογικές βόμβες, έτσι. Έτσι, για μας είναι οικολογικές βόμβες. Και μάλιστα οικολογικές βόμβες είναι πόσο το ένα. Πόσο είπατε, 60 με 70 κυκλοφορούν. Προσέξτε, οικολογικές βόμβες είναι το ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει και το σκέλος της ανθρώπινης ζωής. Ναι, είναι ένας εργάτης που εργάζεται πάνω σωστό σε αυτά τα πλοία. Έτσι είναι. Σωστό. Πρέπει να το υποτιμήσουμε. Μα κύριε Πρόεδρε, και η οικολογική αυτό καταστροφή, μια ενδεχόμενη οικολογική καταστροφή, πλήττει άμεσα ή έμεσα την υγεία των ανθρώπων κι αυτή, έτσι. Ασφανώς, μπορεί να έχει φωνικές επιπτώσεις.
Ναι, τεράστιες. Δεν έχω καμία αντίρρηση και δεν αντιλέγω καθόλου σε τώρα, αυτό. Ένα ακόμη ερώτημα για να κλείσουμε. Να συμπληρώσω κάτι. Για μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι σαφές. Το διατυπώσαμε, το εκφράσαμε, δημόσια, επανειλημμένα. Είχα την ευκαιρία στην κουβέντα που είχαμε σήμερα με τον Υπουργό σε επίσημη συνάντηση να το επαναφέρω. Αυτά τα σαπάκια είναι επικίνδυνα, είναι ανασφαλή και είναι πραγματικά οικολογικές βόμβες. Πρέπει να αποσυρθούν. Λέμε ως πρόταση να θεθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την απόσυρσή τους. Μέχρι να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει ένας εκτεταμένος ουσιαστικός έλεγχος για να μην τριγύσουμε και θύματα, αλλά να μην έχουμε μια νέα καταστροφή που οι συνέπειες μπορεί να είναι μεγαλύτερες και πιο ανυπολογιστές. Και θέλω μία απάντησή σας ακόμη. Α, ο κύριος Τόλιος, ναι, ο κύριος Τόλιος. Από τη ΛΑΕ. Αγαπητέ Αντώνη, Γιάννης Τόλιος. Ναι, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή γνωρίζω την δράση σου και την παρέμβασή σου ανάμεσα μόνο σε όσο πιο γρήγορα γίνεται, κύριε Τόλιο, για να προλάβω. Αυτή η ιστορία με την χορήγηση αδειών αξιοπλοίας, πώς το λένε, δηλαδή... Ναι. Ωραία. Δεν το κατάλαβα. Έχει ελήξει. Δηλαδή υπάρχει συστηματικός έλεγχος, υπάρχουν κυρώσεις. Σε αυτό μπορείτε να μας πείτε. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω εγώ, αυτό που επίσημα δηλώθηκε και ανακοινώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού, είναι ότι πριν δοθεί η παράταση στο πιστοποιητικό ασφαλείας του πλοίου για την αξιοπλοεία του, έγινε έλεγχος από την πλευρά του κλάδου επικοινωνίας εμπορικών πτυχιών. Έγινε έλεγχος. Ακούστε, αυτό είναι το σημαντικό. Και ο έλεγχος δεν είδε τα μπαλώματα για τα οποία μας λέτε. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι το εξής. Τι ήδη έλεγχοι γίνονται στα πλοία από τους επιθεωρητές? Πόσο αξιόπιστοι? Σαφές το ερώτημα. Και κάτι ακόμα για να κλείσω μαζί σας και να σας ευχαριστήσω. Παρακαλώ. Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Έχει ευθύνες, πιστεύετε, δια παραλήψεων και δια της ολιγορίας και της αργοπορίας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, εμπροκειμένο ο κύριος Κουρουμπλής? Οι ευθύνες κατά τη γνώμη μας χωρίζονται σε δύο πλευρές. Πριν απ' όλα στον κατεξοχήν υπεύθυνο για την κατάσταση του πλοίου που είναι ο πλοιοκτήτης. Ο οποίος παραμένει ελεύθερος αντίληπτος και λέει τα δικά του. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη, οι ευθύνες της κυβέρνησης και προσωπικά πολιτικά του κύριου Κουρουμπή είναι βαρύτατες, διότι δικήθηκε να διαχειριστεί ένα τεράστιο πρόβλημα και ο ίδιος έλειπε το κρίσιμο τριήμερο στο Λονδίνο για να έχει επαφές με τους εκεί εκπροσώπους του εφοπλιστικού κεφάλαιου τους Έλληνες. Σαφής. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Δελακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Πάμε στους εκλεκτούς καλεσμένους. Στον ένα τον είδατε. Ο πρώτος δίπλα μου, Σάκης Παπαδόπουλος, βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε και σήμερα στη Βουλή και είπε πράγματα τα οποία σχολιάστηκαν. Όχι για το θέμα της ρύπανσης, αλλά για το θέμα της πολιτικής και κυβερνητικής συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Σε λίγο. Ευχαριστώ που ήρθατε. Καλησπέρα. Μάριος Σαλμάς, πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής, Ετωλοακαρνανία, Εύανδρος και Ηρωική. Έκανε και αυτός μια παρουσία στη Βουλή, εκτός των άλλων πυκνών παρουσιών που έχει, στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή για τα θέματα υγείας. Και είπε πράγματα που και αυτά συζητήθηκαν. Ευχαριστώ, κύριε Σαλμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Και είστε παρόν, το ξέρω. Ο Γιώργος Σαμυράς. Καλησπέρα. Δραστήριος κοινοβουλευτικός από το ποτάμι. Σήμερα πήρε το λόγο και ουσιαστικά ζήτησε να βγει από την αίθουσα η πλέον πασίγνωστη, δεν ήταν γνωστή μέχρι σήμερα, πασίγνωστη για τους μορφασμούς της κυρία, η οποία προσπαθούσε να διακομωδήσει τα πολύ σοβαρά που έλεγε από το Βήμα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την κυρία σύμβουλο του κυρίου Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ευχαριστώ, κύριε Μιρά. Και εγώ. Γιάννης Τόλιος, τον ακούσατε, έθεσε ερώτημα. Μέλος της πολιτικής γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας και στην κυβέρνηση του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ μέχρι κατά το πρώτο εξάμηνο της κυβερνητικής θητείας, από το Γενάρη και μετά, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, νομίζω παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μάλιστα. Λοιπόν. Χωρίς άλλα προλεγόμενα, απλώς να πούμε ότι η σκέψη μας στην Ελλάδα που έχει πάθει πολλά από τους σεισμούς και έχει θρηνήσει πολλά θύματα είναι στους απλούς ανθρώπους μακριά από εδώ, αλλά σε επίπεδο τραυμάτων και παθών πολύ κοντά μας, τους σεισμοπαθούς Μεξικού, όπου στην πόλη Πουέμπλα και στην πρωτεύουσα της χώρας είχαμε νεκρούς και είχαμε πρωτοφανείς εικόνες κατάρρευσης κτηρίων και μαζικού πανικού. Ας στείλουμε τη θετική μας σκέψη και τη συμπαράστασή μας
εκεί. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, τελικά ο κύριος Κουρουμπλής, μετά και τη σημερινή του εμφάνιση και τα όσα άκουσε από όλα τα κόμματα της αντιπολιτεύσης, αλλά επιτρέψτε μου να πω και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έμαθα κατά την πρωινή ενημέρωση που επιχείρησε ο ίδιος, πριν ξεκινήσει δηλαδή η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, πρέπει να παραιτηθεί, ναι ή όχι? Χθες το βράδυ, ανάμεσα σε όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία κουβέντιαζε η Ελληνική Βουλή, είναι και το θέμα της αξιολόγησης σε όλο το δημόσιο. Και αυτό αφορά, κατά τη γνώμη μου, επειδή μίλησα και για αυτό το ζήτημα, την αξιολόγηση όλων, από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε Παπαδόπουλε. Ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό της χώρας μέχρι τους υπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, τους γενικούς διευθυντές. Τώρα αυτοί ψηφίζονται. Κοιτάξτε λίγο. Ας μιλήσουμε τώρα για τη δημόσια διοίκηση, αλλά τώρα να μείνουμε στο αυτό που υπουργών έγινε, διότι φοβάμαι πως θα χάσουμε την μπάλα. Αξιολόγηση υπουργών κάνει ο Πρωθυπουργός. Αξιολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Βεβαίως. Αλλά εμένα απλώς τώρα με ρωτάτε. Οφείλει να ακούει τον ελληνικό λαό. Ωραία. Με ρωτάτε τώρα ως βουλευτή της συμπολίτευσης. Δεν μπορώ να πάρω θέση σε ένα ζήτημα, έχω άποψη, αλλά πριν πάρει θέση ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω να πάρω θέση. Πάντως να σας πω. Θα πω ότι είναι πολύ σοβαρή η τοποθέτησή σας. Επί της ουσίας. Γιατί νομίζω είναι περισσότερο εύγλωτη από αυτά που λέτε. Δηλαδή μιλάει από μόνη της. Και ένα άλλο που μιλάει είναι ότι με αυτά που διαπίστωνε ως κριτική προσέγγιση ο κύριος Ντανακογιώργος, συμφωνώ σχεδόν απόλυτα. Μάλιστα. Πολύ σοβαρή τοποθέτηση του εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σαλμά. Εντάξτε. Έγινε ένα ατύχημα με τεράστιες οικολογικές επιπτώσεις. Κρίνεται μείζον το ατύχημα και έπρεπε και η κυβέρνηση να αντιδράσει πολύ σοβαρά. Σε πρώτη φάση η αντίδραση της κυβέρνησης δεν ήταν η πρέπουσα. Υποτιμήθηκε το ατύχημα. Δεν ξέρω αν ο υπουργός τον ευρύκε αυτό το κακό ενώ ήταν στο Λονδίνο. Έπρεπε να επιστρέψει. Προφανώς υποτιμήθηκε αλλά και από την κυβέρνηση, διότι σε ένα τέτοιο ατύχημα δεν αρκεί ο Πρωθυπουργός να κάνει ένα υπουργικό συμβούλιο και να το συζητά μετά από μέρες. Έπρεπε μόνος του να αναλάβει την διαχείριση του θέματος όταν ο Πρωθυπουργός του έλεγε ότι είναι στο Λονδίνο ή έπρεπε να του ζητήσει να επιστρέψει. Κύριε Άρα Σαμά, εμείς έχουμε ζητήσει την παρέτηση του κ. Κουρουμπλή και σε πολύ ψηλούς τόνους. Πλην όμως, επειδή μας αρέσει να τα λέμε όλα και να μην κρύβουμε τίποτα, θα πρέπει να διερευνήσουμε και το αν του δόθηκε η σωστή εικόνα από την ηγεσία του. Γι' αυτό λιμενικού. Εγώ δεν είπα για τον κύριο Κουρουμπλή, είπα για τον Πρωθυπουργό. Επιχειρησιακά υπεύθυνου στην ηγεσία του λιμενικού και τον κεντρικό λιμάρχη, τον κεντρικό με συγχωρείτε, λιμενάρχη Πειραιός. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός όταν ο υπουργός είναι έξω, ωραία, σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο και του λέει: Υπουργέ, συνέβη αυτό και αυτό. Γι' αυτό του δώσανε την εικόνα του κινδύνου. Ακριβώς. Επειδή έχουμε κάνει και οι δύο υπουργοί. Γιατί τα λέμε όλα εδώ. Επειδή έχουμε διατελέσει και οι δύο υπουργοί σε κυβερνήσεις. Σωστό. Και ξέρουμε πώς λειτουργεί. Πραγματικά ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής μπορεί να ήταν στο Λονδίνο. Σε μια αποστολή που αυθεώρησε σοβαρός. Ο Πρωθυπουργός που ενημερώθηκε για το ατύχημα, επήρε εκείνες τις αποφάσεις, τις πρωτοβουλίες για να διορθώσει όποιο κενό κυβερνητικό υπήρχε ή να δώσει οδηγίες? Προφανώς όχι. Γι' αυτό και απευθύνθηκα για τον Πρωθυπουργό. Δευτερευόντως, η διαχείριση ήταν επικοινωνιακά λάθος, αλλά και ουσιαστικά επί της ουσίας ήταν λάθος. Γι' αυτό και επεκτάθηκε η ζημιά. Γι' αυτό και έγινε μεγάλη ζημιά. Και έγινε μεγάλη ζημιά. Δεν ήταν σοβαρότερο, κύριε Σαλμά και κύριε Παναγιωτόπουλε, το ζήτημα του πώς κυκλοφορούσε αυτό το πλοίο? Στοπ. Κύριε Παπαδόπουλε, στοπ. Εμείς, ναι, επειδή λέτε κάτι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Συγγνώμη, σε αυτή την εκπομπή, κύριε Μοίρα, ερχόμαστε σε όπλο. Ανοίγουμε τη συζήτηση. Ακούστε, κύριε. Εδώ υπάρχουν δύο πυλώνες. Ακούστε λίγο. Και το λέω εγώ δημόσια. Υπάρχουν δύο πυλώνες εδώ, γύρω από τους οποίους πλέκονται οι τεράστιες οι δραματικές ευθύνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το τι έγινε και το ποιοι χειρισμοί γίνανε από τη στιγμή Κυριακή 10 του μηνός, 3 τα ξημερώματα, που εκδηλώνεται το ύποπτο αυτό ναυάγιο. Οι χειρισμοί που έγιναν ή έπρεπε να γίνουν, οι παραλήψεις, οι ολιγορίες, οι αβελτηρίες, από την ώρα εκείνη και μετά βαρύνουν τον αρμόδιο υπουργό, τον πρωθυπουργό της χώρας και την επιχειρησιακή ηγεσία του λιμενικού, καθώς επίσης και τον αρχηγό και τον κεντρικό λιμενάρχη. Ένα αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει όμως. Ακούστε και το δεύτερο. Μην πάτε εκεί όμως. Μα ακούστε και το δεύτερο. Όχι, λίγο, υπάρχει, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, δεν έχω τελειώσει. Λίγο ενδιαφέρει. Δεν έχω τελειώσει, κύριε. Ακούστε λίγο. Ενδιαφέρει αξιολόγηση. Ακούστε λίγο.
Τη ρύπανση να προλάβει. Κύριε Σαλμά, περιμένετε λίγο. Ευθύνη πρωθυπουργού για τη ρύπανση. Κύριε Σαλμά, κύριε Παπαδόπουλε, μην βιάζεστε. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος πυλώνας ευθυνών, κύριε Σαλμά, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο τέτοιου είδους σαπάκια παίρνουν χαρτιά. Με προλάβατε, ήταν το δεύτερο. Ένα λεπτό. Αυτό αφορά όμως κυρίως τις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν μασάμε τα λόγια μας εδώ. Όλες οι κυβερνήσεις. Δεν μασάμε τα λόγια μας εδώ. Έτσι. Να θυμίσω λίγο με το Σάμενα ένας πρωθυπουργός που είπε αυτή δυστυχώς είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα, το είπε. Ναι. Προφανώς λοιπόν. Γι' αυτό λέω, δεν μασάμε τα λόγια μας, τα λέμε όλα. Ούτε η λαθρεμπορία προέκυψε σήμερα έτσι, στα πετρέλαια. Προς τιμήν σας, κύριε Σαλμά. Όχι, Σαλμά, μα είναι που το πραγματικότητα. Αλλά όμως η κυβέρνηση. Όπως προς τιμήν και του κύριου Παπαδόπουλου που είπε αυτά που είπε πριν. Αλλά όμως η κυβέρνηση αυτή ήρθε αποδεχόμενος εμέσως τις ευθύνες του Υπουργού. Ήρθε να πατάξει. Περί αυτού πρόκειται. Ήρθε να πατάξει τη λαθρεμπορία στα καύσιμα. Ήταν από τα πρώτα που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Σωστό. Θα πατάξουμε τη λαθρεμπορία και τη φοροδιαφυγή στα καύσιμα. Σωστό. Και πάει ένα σκάφος για να βοηθήσει να απαντήσει από το άλλο σκάφος. Και είναι λαθρεμπορικό και αυτό. Δηλαδή η ασυδοσία αυτή δεν υπήρξε ποτέ σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν φοβάμαι τίποτα. Και προφανώς και οι άδειες δόθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση για κάποια σαπάκια. Αλλά ακούστε, μα δεν είδα ένα να τιμωρείται. Ποιος έβαλε την υπογραφή του. Να πω κάτι. Μα δεν είδα έναν υπηρεσιακό. Είμαστε 10 μέρες μετά το ατύχημα. Δεν είδα έναν υπηρεσιακό να έχει απολογηθεί. Να έχει τιμωρηθεί. Να έχει προφυλακιστεί. Να έχει ελεγχθεί. Δεν είδα έναν υπηρεσιακό. Μα και πάνω απ' όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και πάνω Παναγιωτόπουλε. Και ο επιδιοκτήτης του πλοίου. Και πάνω απ' όλα. Κυκλοφορούν ακόμα αυτά τα πλοία. Σε ένα κράτος που έχει ένα σοβαρό δημόσιο σύστημα διοίκησης και μια σοβαρή κυβέρνηση. Δεν έπρεπε. Έπρεπε ήδη να είχαν ανακληθεί άδειες δια νόμου. Νόμο. Κάνει ένα λεφτό να το φέρει στη Βουλή. Αν θέλει, ανακαλούνται οι άδειες. Δεν περιμένει να έρθουν οι υπηρεσίες να το ελέγξουν. Δηλαδή ο πολίτης σήμερα τραυματίζεται από αυτό που ορθά είπατε στην αρχή. Ότι είναι όλες αυτές οι οικολογικές βόμβες ακόμα κυκλοφορούν και περιμένουμε να δούμε πότε και αν. Έτσι γίνεται σε όλα τα θέματα. Προκύπτει ένα σκάνδαλο. Εντάξει κύριε Σαλμά, με συγχωρείτε. Τι σας είπα, θα σας πει τώρα και επί των ημερών των προηγουμένων κυβερνήσεων. Αυτό εκρήθη. Αυτό θα σας πει τώρα. Θα σας το πει αυτό και είναι σοβαρό αυτό. Δεν είναι για πέταμα. Κάνετε θόρυβο, αλλά δεν λέτε κάτι. Η χώρα είχε στρεβλώσεις, είχε αδυναμίες. Ουδής ισχυρίστηκε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν ένα τέλειο κράτος. Έπασχε το κράτος, έπασχε η διοίκηση, είχε πολλές στρεβλώσεις. Πολλές αδυναμίες του πολιτικού συστήματος, τα έχουμε πει. Και όμως εδώ. Η Βουλή ήταν καθαγιασμένη. Όχι, καθόλου καθαγιασμένη. Ναι. Εδώ όμως πάμε μπροστά τώρα. Το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Αμυρά, ελάτε. Έχει νόημα να κάνουμε ιστορική. Να πάμε σε διάλειμμα, για να μην τον διακόψουμε. Ωραία. Ναι. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Συνηθίζω να το λέω και το εννοώ. Και αυτή τη φορά το εννοώ. Είμαστε στα πολύ βαθιά νερά. Διότι ένα μέρος των ευθυνών είναι. Τι έκανε ο Κουρουμπλής, τι έκανε η κυβέρνηση, τι έκανε το αρχηγείο του λιμενικού, θα το φωνάζουμε. Τι έκανε ο κεντρικός λιμενάρχης του Πειραιά, που υποτίθεται ότι είναι από τους πιο σημαντικούς αξιωματικούς του λιμενικού. Τι έκαναν οι αρμόδιοι και δεύτερο είναι πώς επετράπει μέχρι σήμερα σε 40, 50, 60 σαπάκια για 60, μας είπε πριν ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, να κυκλοφορούν και να αποτελούν οικολογικές φόβες περιφερόμενες. Και πώς βυθίστηκε με μνημεία το επισημάνεται. Και βεβαίως πώς βυθίστηκε. Όχι, ποιος αυτό το είπε από το ναυάγιο. Να μάθουμε ποιος υπέγραψε την ανανέωση του αξιόπλου. Μάλιστα. Να μάθουμε ποιος είναι αυτός. Μα πάντως, δεν το κύριε Παπαδόπουλε, φαντάζομαι ότι ρωτάτε όχι από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, διότι κυβέρνηση είστε, εσείς θα έπρεπε να δίνετε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δεν είμαι κυβέρνηση. Δεν είστε το ΣΥΡΙΖΑ, τι είστε. Συντονιστής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου του κυβερνητικού έργου στην υγεία. Μάλιστα. Άρα είστε κυβερνητικός, μη συγγνώμη, είστε κυβερνητικός βουλευτής. Με συγχωρείτε. Εσείς στηρίζετε με την ψήφο σας και είναι δικό σας το κόμμα που κυβερνάει. Εσείς. Οι ανελίτες και οι οικολόγοι. Κύριε Μηρά, το κάδρο, πάμε για διάλειμμα. Ο απολογισμός μας βλέπει κάποιος, ακούστε με κύριε Παπαδόπουλε, μας βλέπει ο κόσμος και ακούει έναν κυβερνητικό βουλευτή να ρωτάει για πώς κυκλοφορεί το ΣΥΜΕΣ και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Εσείς θα πρέπει να δίνετε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Εσείς θα πρέπει να μας απαντάτε και να μας δέτε πώς αυτά τα σαπάκια αλωνίζουν παντού. Πώς, για πείτε μου τότε, δώστε μου μια απάντηση. Πώς αυτά τα σαπάκια κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες. Για δώστε μου μια απάντηση εσείς. Είστε 3 χρόνια κυβέρνηση και υποτίθεται ότι θα τα αλλάξετε. Θα αλλάζετε μέχρι την Ευρώπη. Και μια κοιλίδα δεν μπορείτε να μαζέψετε και έχει μαυρίσει όλη την Αττική. Λοιπόν, να είμαστε λίγο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχει και κάτι ακόμα.
Ξέρετε πέρσι πόσα λίτρα πετρελαίου ναυτικού από λαθρεμπορία κατέσχε το Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε, πόσα. Αρκετά. 420 λίτρα. Μα είναι καλύτερη για το Υπουργείο Οικονομικών. Μόνο. Βεβαίως. Τι συζητάμε τώρα. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση για τους λαθρέμπορους. Θα σας δώσω και το κερασάκι στην τούρτα. Η καλύτερη κυβέρνηση για τους λαθρέμπορους. Πολύ βαρύ αυτό. Το κερασάκι στην τούρτα. Λέω ο κύριος Σαλμάς. Να σας δώσω το κερασάκι στην τούρτα. Ελάτε για να πάμε σε διάλειμμα. Για πολλούς στην τούρτα είναι η καλύτερη κυβέρνηση. Για πολλούς φορείς, πλουσίους και μεγαλοεπιχειρηματίες. Κύριε, πάμε σε διάλειμμα. Ο κύριος Καλοκαιρινός είναι στα κάγκελα και έχει δίκιο. Για πλημέλημα κατηγορούνται ο πλοίαρχος και ποιοι άλλοι ήταν του καραβιού που πήγε να απαντήσει τώρα την απάντηση. Ναι, λοιπόν, ήταν με πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με πολύ περισσότερα. Σε λίγο παρακαλώ. Αφού το εισαγγελέας τους πήγε για πλημέλημα.